Γεια σας. Ονομάζομαι Ματθαίος Ψαραδάκης και σας καλωσορίζω στην διάλεξη του κυρίου Αριστίδη Ραμαντά περί κοσμολογίας. Ας πούμε κάποια λόγια ως εισαγωγή. Αυτόν τον κόσμο ούτε κανείς θεός ούτε άνθρωπος τον έπλασε. Αλήταν από πάντα και είναι και θα είναι αιώνια ζωντανή φωτιά που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο. Από τον Ηράκλητο τον Εφέσιο. Ο λόγος στον κύριο Ραμαντά. Γεια σας και από μένα, χρόνια πολλά, με υγεία. Το 2022 να μας φέρει γεγονότα ευτυχή. Το 2021 να το αφήσουμε στην άκρη, είχαμε πάρα πολλά. Στον τομέα μας τώρα, την αστρονομία, θα δούμε σήμερα κάτι το οποίο ξεκινάει από θρησκευτικές δοξασίες και φιλοσοφικές αντιλήψεις, όπως είπε και ο Ματθαίος, και φτάνει μέχρι παρατηρησιακά δεδομένα που έχουμε σήμερα. Προφανώς το αντικείμενο είναι τέτοιο, που εξ αρχής το λέω, όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα πάντα αμφισβητούνται, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με την ιστορία του σύμπαντος που ξεκινάει 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Εκ των πραγμάτων θα ακολουθήσουμε το επικρατέστερο μοντέλο, που είναι το μοντέλο της Big Bang, το οποίο επίσης αμφισβητείται, αλλά είναι το καθιερωμένο μοντέλο το οποίο επικροτούν οι περισσότεροι από τους επιστήμονες και θα μείνουμε εκεί, αλλά θα συνοψίσουμε όταν τελειώσουμε την ενημέρωση πάνω σε αυτό σε δύο μέρη, λόγω του μεγάλου όγκου των πληροφοριών που έχουμε να πούμε, ποια είναι τα προβλήματα στα οποία δεν απαντάει η Big Bang. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που σήμερα κάνουν λόγο για μία καινούργια φυσική. Mm-hmm. Γιατί η φυσική πλέον έχει φτάσει στα όρια της, κατά τη γνώμη πολλών και τη δική μου. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε. Ωραία. Η κοσμολογία λοιπόν είναι το αντικείμενο, από το μηδέν στο άπειρο λέω. Αλλά ενδεχόμενα να μην υπάρχει ούτε μηδέν ούτε άπειρο. Ας ξεκινήσουμε με το James Webb, το διαστημόπλιο το διαστημικό που εκτοξεύτηκε τις τελευταίες μέρες και σε 6 μήνες θα αρχίσει να μας στέλνει πληροφορίες. Στον τομέα της κοσμολογίας περιμένουμε απαντήσεις για τους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες του σύμπαντος. Ενώ για το σύμπαν ξέρουμε, όπως θα δούμε σήμερα, πολλά για την βραφική του ηλικία, την εμβρυϊκή του ηλικία, όταν ήταν έμβριο, υπάρχουν κάποιοι αιώνες, περί το 1 δισεκατομμύριο χρόνια, που δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Το James Webb λοιπόν περιμένουμε να εισχωρήσει και να μας δώσει πληροφορίες από αυτούς τους σκοτεινούς αιώνες του σύμπαντος. Δηλαδή για τα παιδικά του χρόνια δεν ξέρουμε τίποτα και ξέρουμε για τα εμβρυϊκά του χρόνια. Τα εμβρυϊκά χρόνια θα τα εξετάσουμε σήμερα. Όπως είπε και ο Ματθαίος, οι φιλόσοφοι, θρησκευτικές δοξασίες μιλούσαν για το τι είναι το σύμπαν και αυτά συνεχίστηκαν μέχρι τον 20ο αιώνα. Δηλαδή μέχρι να μπει ο 20ος αιώνας η κοσμολογία κινιόταν στο επίπεδο των θρησκευτικών δοξασιών και των φιλοσοφικών αντιλήψεων. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα δεδομένο για το τι είναι το σύμπαν. Και μπαίνουμε στον 20ο αιώνα πλέον,
στις αρχές του 20ου αιώνα λοιπόν και γενικά σε όλον αυτόν τον αιώνα είχαμε τις δύο μεγάλες θεωρίες της φυσικής. Τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν και την θεμελίωση της κβαντικής μηχανικής με το καθιερωμένο πρότυπο που θα δούμε παρακάτω που μας δίνει αρκετές πληροφορίες για το τι μπορεί να ήταν το σύμπαν από τη στιγμή που γεννήθηκε η κβαντική μηχανική. Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν βασίζεται σε αυτή την περίφημη εξίσωση. Δεν θέλω να την απομνημονεύσετε, απλά για ιστορικούς λόγους τη γράφουμε, όπου στο πρώτο μέλος λέμε ότι εδώ είναι ότι ο χώρος λέει στην ύλη πώς να κινηθεί. Κοιτάξτε πόσο ωραία την περιγράφει κάποιος την γενική θεωρία της σχετικότητας. Εδώ λοιπόν λέει ο χώρος στην ύλη πώς να κινηθεί. Και στο δεύτερο μέλος η ύλη λέει στο χώρο πώς να καμπυλωθεί. Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Εδώ ήθελα να επισημάνω αυτό το περίφημο λάμδα ελληνικό, το κεφαλαίο, το οποίο ο Αϊνστάιν ονόμασε κοσμολογική σταθερά και την εισήγαγε προκειμένου να θεμελιώσει το ότι το σύμπαν είναι στατικό και άπειρο στο χώρο και στο χρόνο. Δηλαδή, ο Αϊνστάιν έλεγε ότι το σύμπαν είναι στατικό, δεν κινείται τίποτα, δεν μεγαλώνει δηλαδή, και ότι είναι άπειρο, ούτε δημιουργήθηκε, ούτε θα πεθάνει. Αυτή λοιπόν την κοσμολογική σταθερά την εισήγαγε, προκειμένου να εξισορροπήσει τη βαρύτητα, η οποία προφανώς θα συνέθλιβε το σύμπαν. Η κοσμολογική σταθερά λοιπόν έπαιζε το ρόλο μιας αντιβαρύτητας για να μένει το σύμπαν στατικό. Θα δούμε ότι ενώ στην πορεία ο Αϊνστάιν την αφαίρεσε την κοσμολογική σταθερά, σήμερα έχει επανέλθει με έναν διαφορετικό ρόλο. Το ρόλο της σκοτεινής ενέργειας, η οποία δρά σαν αντιβαρύτητα πάλι, αλλά επιταχύνει τη διαστολή του σύμπαντος. Η άλλη μεγάλη θεωρία, λοιπόν, η κβαντική μηχανική, ξεκίνησε με την περίφημη αρχαία προσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, όπου αυτά τα δέλτα είναι το εύρος της αβεβαιότητας που έχουμε. Εδώ είναι η θέση και εδώ η ταχύτητα, η ορμή αλλά η ταχύτητα. Ας πούμε όμως η θέση και η ταχύτητα. Τι λέει λοιπόν αυτή η εξίσωση? Ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια και τα δύο. Εάν θέλουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την ταχύτητα, υπάρχει αβεβαιότητα μεγάλη όσον αφορά τη θέση. Και αντιστρόφως, εάν θέλουμε να υπολογίσουμε τη θέση με ακρίβεια, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην ταχύτητα. Εν ολίγης, η αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ εισάγει αυτό που λέμε στο σύμπαν την πιθανότητα να βρούμε μία κάποια θέση, δηλαδή αυτό που λέμε τυχαιότητα. Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή ακρίβεια, αλλά τυχαιότητα. Σε αντίθεση με τον Αϊνστάιν που πίστευε στην αιτιότητα. Δηλαδή τα πάντα είναι προσδιορισμένα και μπορούμε να τα προσδιορίσουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων. Ενώ σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας η πορεία προς την οποία οδεύουν τα πράγματα είναι τυχαία. Εδώ πάνω σε αυτές τις δύο κεντρικές ιδέες έγινε μία πολύ μεγάλη διαμάχη, θα έλεγα μία διαμάχη μεταξύ γιγάντων. Από τη μία μεριά ο παδί της αιτιότητας, ο Αϊνστάιν, ο Πλάνκ, ο Σρέντιγκερ και από την άλλη η σχολή της Κοπενχάγης όπως λέγεται, η ερμηνεία της Κοπενχάγης όσον αφορά την του αν τα πράγματα είναι, οδεύουν προς μία τυχαιότητα ή έχουν αιτιότητα. Ο παδί λοιπόν εδώ προφανώς ο Χάιζενμπεργκ, ο Μπορ, ο Μπόρν, ο Ντιράκ
Καταλαβαίνετε λοιπόν τη μεγάλη αυτή διαμάχη μεταξύ αυτών των κορυφαίων φυσικών που συνοψίστηκε στην περίφημη φράση του Αϊνστάιν προς τον Μπορ ότι ο Θεός δεν παίζει ζάρια με το σύμπαν, ότι δεν υπάρχει δηλαδή αιτιότητα, αλλά είναι όλα προκαθορισμένα. Η πορεία βέβαια της κβαντικής μηχανικής έδειξε ότι ο Αϊνστάιν δεν είχε δίκιο. Η τυχαιότητα υπάρχει και είπε ο Κόκκιν, απαντώντας κατά κάποιον τρόπο στον Αϊνστάιν, ότι όχι μόνο παίζει ζάρια ο Θεός, αλλά δεν φέρνει ούτε εξάδες. Λοιπόν, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε τον Αϊνστάιν, έτσι, είναι βέβαια κάπως άβολο να λέμε ότι κέρδισε ο ένας τον άλλον όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια μεγέθη. Αυτή λοιπόν ήταν η έναρξη της κοσμολογίας σαν επιστήμη πλέον και όχι σαν φιλοσοφία και θρησκευτικές δοξασίες. Το 1927, 10 χρόνια μετά τη γενική θεωρία της σχετικότητας, ο Βέλγος ιερέας που βλέπετε εδώ, αλλά μεγάλος αστρονόμος, ο Ζορζ Λεμέτρε, βρήκε πρώτος την διαστολή του σύμπαντος και γυρίζοντας πίσω το χρόνο, δηλαδή λέει αφού το σύμπαν μεγαλώνει, σημαίνει ότι κάποτε ήταν μικρό. Μικρό, 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 μικρό. Άρα λέει το σύμπαν ξεκίνησε από ένα αρχαίγωνο άτομο. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο θεωρείται πατέρας της Big Bang. Αλλά και της διαστολής του σύμπαντος, την οποία βέβαια επισημοποίησε ο μεγάλος Edwin Hubble το 1929, αλλά σήμερα, ενώ λέγαμε μέχρι πριν 2 χρόνια ο νόμος του Hubble, αποκαταστάθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση ο Lemaître, και πλέον η διαστολή του σύμπαντος και ο νόμος της διαστολής λέγεται νόμος των Lemaître-Hubble. Και έτσι έπρεπε, το δίκαιο είναι αυτό. Εδώ λοιπόν ο Edwin Hubble ήταν αυτός που με μετρήσεις πλέον από το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο την εποχή εκείνη βρήκε ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται. Παρατηρησιακό δεδομένο και ατράνταχτο πλέον και μάλιστα κατέληξε σε μία σχέση που συνδέει την ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών με την απόστασή τους από εμάς, που βλέπουμε ότι όσο πιο μεγάλη απόσταση είναι ένας γαλαξίας, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχει. Και αυτό παριστάνεται σε αυτό το περίφημο διάγραμμα που βλέπετε στην εικόνα της ταχύτητας με την απόσταση, μία περίπου γραμμική σχέση που μας δείχνει καθαρά ότι όσο μεγαλώνει η απόσταση ενός γαλαξία, τόσο μεγαλώνει η ταχύτητά του. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στον χώρο της αστρονομίας και έφερε πραγματικά επανάσταση στην επιστημονική σκέψη, στην πορεία. Ήταν αυτός ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε ότι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας δεν είναι μέσα στο δικό μας γαλαξία ένα συννεφάκι, αλλά πρόκειται για ένα νέο γαλαξία που βρίσκεται στα 900.000 έτη φωτός. Μία απόσταση απίστευτη για την επιστημονική κοινότητα, η οποία αναρωτήθηκε εάν ο γαλαξίας της Ανδρομέδας είναι 900.000 έτη φωτός, στην πραγματικότητα είναι 1,5 εκατομμύριο έτη φωτός, άραγε πόσο μεγάλο να είναι το σύμπαν. Φτάνουμε το 1965, όπου πλέον δειλά-δειλά είχε αρχίσει η ραδιοαστρονομία με τα ραδιοτηλεσκόπια. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, δύο φυσικοί, ο Πενζίας και ο Βίλσον, που δούλευαν σε μία τηλεφωνική εταιρεία, με μία αυτοσχέδια κεραία, που βλέπετε πίσω,
τυχαία ανακάλυψαν ένα θόρυβο που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι. Αλλά είχε ένα περίεργο χαρακτηριστικό αυτός ο θόρυβος. Ακουγόταν ίδιος όπου και να έστρεφαν την κεραία. Δεν ερχόταν δηλαδή από μία κατεύθυνση, αλλά ισοτροπικά από όλο το σύμπαν. Τους έκανε μεγάλη εντύπωση και σιγά σιγά, συζητώντας με άλλους επιστήμονες, διαπίστωσαν ότι αυτό που άκουγαν ήταν ο ήχος, ο απόϊχος της μεγάλης έκρηξης. Ήταν η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, η οποία ελευθερώθηκε στα 380.000 χρόνια μετά την Big Bang, όταν τα πρώτα φωτόνια ελευθερώθηκαν και άρχισαν να γεμίζουν το σύμπαν. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Αυτή την ακτινοβολία την λαμβάνουμε εμείς σήμερα στα μικροκύματα σε θερμοκρασία 2,7 βαθμούς Κέλβιν, που είναι η σημερινή θερμοκρασία του σύμπαντος. Η θεωρία αυτή, η ανακάλυψη αυτή του Πενζίας και Βίλσον ήταν ένα από τα δεδομένα που μέτρησαν υπέρ της Big Bang. Η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, για να μελετηθεί, εστάλησαν 3 δορυφόροι. 2 από την NASA, ο Κόμπε και ο WMAP, και ο Planck από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Οι επιστήμονες περίμεναν να δουν μια κάποια ανισοτροπία στην ακτινοβολία υποβάθρου, που να δικαιολογεί πώς σχηματίστηκαν μετέπειτα οι γαλαξίες. Γιατί αν ήταν ομοιόμορφοι, δεν θα είχαμε το σχηματισμό γαλαξιών στη συνέχεια. Ο στόχος λοιπόν των αποστολών αυτών ήταν να μετρήσουν αυτή την ανισοτροπία. Αυτή εδώ η φωτογραφία λοιπόν που βλέπετε είναι το σύμπαν τη στιγμή πλέον που πήρε κάποια μορφή, γιατί μέχρι τότε ήταν έμβριο. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη ακτινοβολία στα 380.000 χρόνια, τα πρώτα φωτόνια. Η φωτογραφία του βρέφους λοιπόν, το οποίο γεννήθηκε, αλλά έχει περάσει η εμβριακή ηλικία, και οι μπλε και οι κόκκινες κοιλίδες που βλέπετε εδώ είναι η ανισοτροπία, δηλαδή υπήρχε μία ελάχιστη, απειροελάχιστη αλλαγή της θερμοκρασίας ανάμεσα στις μπλε και στις κόκκινες περιοχές. Αυτή ήταν η αναμενόμενη ανισοτροπία, η οποία στη συνέχεια μεγάλωσε και μας έδωσε τους γαλαξίες. Και αυτή η ανακάλυψη, μαζί με το γεγονός ότι ο WMAP μέτρησε και την ηλικία του σύμπαντος, αλλά και το ότι είναι επίπεδο, έχει επίπεδη γεωμετρία, που θα δούμε αργότερα, είναι κάτι που μέτρησε καταλυτικά υπέρ της θεωρίας της Big Bang. Το 1980 είχαμε το τρίτο γεγονός που εδραίωσε την Big Bang σαν την επικρατέστερη θεωρία. Είναι η εποχή που ο Alan Guth του MIT και ο Andrei Linde ανακάλυψαν τη θεωρία του κοσμικού πληθωρισμού. Μία θεωρία που στηρίζεται στην κβαντική φυσική, αλλά δεν έχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, κάποιος νόμο στον οποίο να στηρίζεται, αλλά έσωσε κατά κάποιον τρόπο την Big Bang. Τι έγινε στον κοσμικό πληθωρισμό? Το σύμπαν υπόκειται σε μία τεραστίων διαστάσεων εκθετική διαστολή, με ταχύτητες που έφταναν 100 φορές την ταχύτητα του φωτός. Αυτό το 100 φορές την ταχύτητα του φωτός δεν σημαίνει ότι παραβιάζεται η θεωρία της σχετικότητας, γιατί δεν ήταν η ύλη αυτή που διαστελόταν, αλλά ο χώρος. Όταν τέλειωσε ο πληθωρισμός, ο οποίος κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα,
κλάσματα πολύ, φανταστείτε, από το 10 στη μείον 36 έως 10 στη μείον 32 δευτερόλεπτα. Βάλτε το 0 και 36 μηδενικά μετά. Το σύμπαν λοιπόν έγινε 10 εκατοστά από 10 στη μείον 35 μέτρα που ήταν στο χρόνο πλάν. Ο χρόνος πλάν, το 10 στη μείον 43 δευτερόλεπτα, 0 δηλαδή, σχεδόν 0, είναι ο χρόνος 0 για τη φυσική. Πριν από αυτό το χρόνο, όταν δηλαδή το σύμπαν ήταν μία μοναδικότητα, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι της φυσικής. Άρα 0 για τη φυσική δεν είναι η Big Bang, τη στιγμή 0 δηλαδή, για την οποία δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα, αλλά από το χρόνο Planck και μετά. Όταν λοιπόν τέλειωσε ο πληθωρισμός, το σύμπαν ήταν 10 εκατοστά. Φανταστείτε, ένα μπιζέλι στο χρόνο αυτό των 10 στη μείον 30 δευτερολέπτων να γίνει όσος ο γαλαξίας μας. Για να δείτε ποιο ήταν το μέγεθος του πληθωρισμού αυτής της εκθετικής διαστολής του σύμπαντος. Ο κοσμικός πληθωρισμός ήταν το τελικό θεωρητικό δεδομένο, όχι παρατηρησιακό, με βάση το οποίο η Big Bang πλέον καθιερώθηκε και είναι δεκτή από τους πιο πολλούς, αλλά όχι από όλους, έτσι, τους κοσμολόγους. Γιατί ερμήνευσε, έδωσε απάντηση σε αρκετά ερωτήματα που υπήρχαν σχετικά με την Big Bang, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τώρα το καθιερωμένο πρότυπο της κβαντικής μηχανικής, που είναι η μεγάλη θεωρία με πολύ μεγάλη ακρίβεια, η οποία, όπως θα δούμε, έδωσε απαντήσεις για τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, τα κρίσιμα του σύμπαντος, εκεί που σχεδόν έγιναν όλα. Σύμφωνα λοιπόν με το καθιερωμένο πρότυπο, έχουμε 4 θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις. Δυνάμεις, αυτό που λέμε δυνάμεις. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, όπως είναι η δύναμη Κουλόμπ για παράδειγμα, μεταξύ φορτίων, η οποία έχει φορέα αλληλεπίδραση στο φωτόνιο και άπειρη εμβέλεια. Άπειρη εμβέλεια σημαίνει ότι όπου και να τα βάλουμε τα δύο φορτία, όσο μακριά, η δύναμη αυτή εξακολουθεί να υπάρχει. Όταν λέμε φορέας αλληλεπίδρασης στο φωτόνιο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα σωματίδιο ανταλλαγής μεταξύ των δύο φορτίων, ας πούμε, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της δύναμης από το ένα στο άλλο. Δηλαδή η ηλεκτρομαγνητική δύναμη θεμελιώθηκε και ποια είναι και η αιτία της. Ότι είναι η αιτία δηλαδή ένα φωτόνιο που μεταφέρει τη δύναμη από το ένα στο άλλο. Λέγεται φορέας αλληλεπίδρασης ή καλύτερα ίσως σωματίδιο ανταλλαγής το φωτόνιο. Η δεύτερη δύναμη είναι η ισχυρή πυρηνική. Είναι η δύναμη μεταξύ των κουάρκ που αποτελούν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Τα κουάρκ είναι τα συστατικά των πρωτονίων και των νετρονίων. Η δύναμη αυτή, επομένως, είναι υπεύθυνη για τη συγκράτηση των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα των ατόμων. Δύο πρωτόνια, ξέρουμε από την απλή φυσική, αποθούνται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να συγκρατούνται στον πυρήνα και μάλιστα σε τόσο πολύ μικρή απόσταση που η δύναμη Κουλόμπ είναι τεράστια. Υπάρχει λοιπόν μία ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, η ισχυρή πυρηνική, 10.000 φορές πιο ισχυρή από τη δύναμη Κουλόμπ, που κρατάει τα πρωτόνια και τα νετρόνια ενωμένα μέσα στον πυρήνα. Αυτή η δύναμη έχει σωματίδια ανταλλαγής, κάποια σωματίδια που λέγονται γλουόνια, αντί για φωτόνια, στοιχειώδη σωματίδια και αυτά, που είναι τα σωματίδια ανταλλαγής, αλλά έχει πολύ μικρή εμβέλεια, όχι άπειρη. Και μάλιστα πάρα πολύ μικρή, 10 στη μείον 18 μέτρα
είναι η εμβέλειά της. Μετά από αυτή την απόσταση μηδενίζεται. Δηλαδή η ισχυρή πυρηνική εκδηλώνεται μόνο μέσα στον πυρήνα των ατόμων για να συγκρατεί τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Έξω από τον πυρήνα δεν υπάρχει ισχυρή πυρηνική δύναμη. Η ασθενής πυρηνική μετά, η τρίτη δύναμη. Αυτή είναι υπεύθυνη για μια σειρά από αντιδράσεων που δεν θα μπορούσαν να γίνουν με την ισχυρή πυρηνική. Και ιδιαίτερα από τη μετατροπή των πρωτονίων σε νετρόνια, που είναι γνωστή σαν β' διάσπαση, γιατί δίνει ποζιτρόνια, όπως θα δούμε. Αυτή η διαδικασία είναι βασική σε αρκετές πυρηνικές αντιδράσεις, που δεν θα γινόντουσαν εάν δεν υπήρχε η ασθενής πυρηνική δύναμη. Έχει φορείς 3 μποζόνια. Αυτά εδώ τα σωματίδια τα λέμε μποζόνια. Μποζόνια είναι κι άλλα σωματίδια και τα γλουόνια, ας πούμε, είναι μποζόνια. Η ύλη είναι χωρισμένη σε 2 κατηγορίες, μποζόνια και φερμιόνια. Έχουν μία διαφορά μεταξύ τους, δεν έχει σημασία. Τα μποζόνια λοιπόν αυτά εδώ που συμβολίζονται με ZWSIN και WPLIN είναι υπεύθυνα για την ασθενή πυρηνική αλληλεπίδραση. Υπάρχει και ένα τέταρτο μποζόνιο το οποίο εμπλέκεται το σωματίδιο HINGS σε αυτό. Αυτό είναι το σωματίδιο HINGS το οποίο εμπλέκεται στο να αποκτήσουν μάζα αυτά τα μποζόνια που είναι υπεύθυνα για την ασθενή πυρηνική. Είναι τα μοναδικά σωματίδια ανταλλαγής που έχουν μάζα. Και για να εξηγηθεί αυτό υπήρχε ένας μηχανισμός που έδινε μάζα σε αυτά τα μποζόνια. Επιμένω λίγο γιατί πολλοί ακούμε το σωματίδιο του Θεού και λέμε τι να είναι αυτό το σωματίδιο του Θεού. Ο μηχανισμός αυτός υπήρχε. Ότι δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός που δίνει μάζα σε αυτά τα 3 μποζόνια. Και εμείς απλά ανακαλύψαμε το 2012 το μποζόνιο που είναι υπεύθυνο για αυτή τη μεταφορά μάζας σε αυτά τα 3 μποζόνια. Αυτό λοιπόν είναι το σωματίδιο του Θεού, αλλά προφανώς, από ό,τι καταλάβατε μέχρι τώρα, δεν είναι το μοναδικό που είναι σωματίδιο του Θεού. Εκείνη την εποχή είχαν σχηματιστεί πάρα πολλά στοιχειώδη σωματίδια. Η βαρυτική είναι η τέταρτη δύναμη, η γνωστή μας βαρύτητα, αλλά δεν υπάρχουν σωματίδια ανταλλαγής. Δηλαδή δεν μπαίνει στην ίδια, στο ίδιο καλούπι με τις άλλες 3 που έχουν σωματίδια ανταλλαγής και τις ξέρουμε επακριβώς να τις ερμηνεύσουμε. Το βαρυτόνιο που έψαγναν δεν βρέθηκε. Θεωρία κβαντική για τη βαρύτητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και έτσι η βαρυτική δύναμη σήμερα είναι χωρισμένη η πιο από τις άλλες 3 και η πιο οικία μας δύναμη ακόμα δεν έχει ερμηνευτεί στο πού οφείλεται. Ξέρουμε σε μακροσκοπικό επίπεδο με τη γενική θεωρία της σχετικότητας πώς λειτουργεί, αλλά δεν ξέρουμε πώς δημιουργείται. Σήμερα, συστατικά της ύλης, δεν θεωρούμε αυτό που ξέραμε, τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια, αλλά τα quark και τα ηλεκτρόνια. Γιατί τα πρωτόνια και τα νετρόνια δεν είναι τα τελευταία σωματίδια που φτάνουμε όταν διαιρούμε την ύλη, αλλά είναι τα συστατικά τους που είναι τα quark. Έτσι, δομικά συστατικά λοιπόν της ύλης σήμερα θεωρούμε τα quark, τα οποία σχηματίζουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το πώς έγινε το σύμπαν. Τα 10 δευτερόλεπτα λοιπόν που έγιναν όλα. 10^43 δευτερόλεπτα είναι, όπως είδαμε, ο χρόνος Planck. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, το σύμπαν πιθανόν να είχε ενοποιημένες και τις 4 δυνάμεις. Δηλαδή και τη βαρύτητα.
όλες και οι τέσσερις να ήταν μία δύναμη, υπερδύναμη, μία παγκόσμια υπερδύναμη. Αυτή η θεωρία είναι το μεγάλο όνειρο του Στίβεν Χόκιν, η λεγόμενη θεωρία των πάντων, η οποία όμως έμεινε όνειρο τελικά και ίσως για πάρα πολύ χρόνο να παραμείνει όνειρο μέχρι να βρεθεί η κβαντική βαρύτητα. Μετά το χρόνο πλάνο, τώρα έχουμε τη μεγάλη ενοποίηση των τριών άλλων δυνάμεων. Της ηλεκτρομαγνητικής, της ισχυρής και της ασθενούς, εκτός από τη βαρύτητα. Η μεγάλη ενοποίηση δεν μπορεί να την εξηγήσουμε πειραματικά, γιατί στους επιταχυντές που χρησιμοποιούμε σήμερα για να μας δώσουν τα σωματίδια που είναι υπεύθυνα για μία δύναμη, δεν μπορούν να φτάσουν σε ενέργειες τόσες μεγάλες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Είναι απαγορευτικό για τα σημερινά, για τους σημερινούς επιταχυντές να φτάσουν σε αυτές τις ενέργειες. Είναι πάρα πολύ μεγάλες, απλησίαστες. Στα 10 στη μείον 36 δευτερόλεπτα γίνεται ο κοσμικός πληθωρισμός που είπαμε προηγουμένως. Μόλις τελειώνει ο πληθωρισμός, διαχωρίζεται η ισχυρή δύναμη από τις άλλες δύο, οι οποίες δύο αποτελούν την ηλεκτρασθενή, δηλαδή την ηλεκτρομαγνητική και την ασθενή, σε μία δύναμη. Αυτή έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά και γι' αυτό θεωρητικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι πιο πριν ήταν ενοποιημένες και οι τρεις. Υπάρχει το υπόβαθρο δηλαδή να το πούμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε για θεωρία των πάντων, γιατί δεν υπάρχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, δηλαδή κάποιο σωματίδιο ανταλλαγής για τη βαρύτητα. Την εποχή αυτή λοιπόν, τα 10 στη μείον 32 έως 10 στη μείον 12 δευτερόλεπτα, το σύμπαν γεμίζει από στοιχειώδη σωματίδια. Ένα πλάσμα καυτό από κουάρκ, γλουόνια, που είναι τα σωματίδια ανταλλαγής στα κουάρκ, ηλεκτρόνια, μποζόνια, μεσόνια, νετρίνα, δεν τα γράφω όλα. Θα σας πω μόνο τι είπε ο Ρίτσαρντ Φάινμαν. Όταν λοιπόν άρχισαν με τους επιταχυντές να ανακαλύπτονται το ένα μετά το άλλο τα σωματίδια, αυτά μποζόνια, ηλεκτρόνια, μυόνια, πιόνια και όλα τα ισόνια, είπε ο Φάινμαν, σε λίγο δεν θα έχουμε γράμματα να συμβολήσουμε αυτά τα στοιχειώδη σωματίδια. Για να δείτε το πλήθος δηλαδή που υπήρχε, πι, χ, ψι, ωμέγα, μη, νι, σε λίγο λέει δεν θα έχουμε γράμματα να τα συμβολήσουμε. Τέλος φτάνουμε μέχρι τα 10 δευτερόλεπτα, όπου πλέον σε αυτό το διάστημα χωρίζονται οι τέσσερις δυνάμεις και είναι όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Σε αυτό το διάστημα σχηματίζονται τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα γνωστά μας πλέον, αλλά και τα αντισωμάτια τους. Σε αυτές τις συνθήκες, τα πρωτόνια και τα νετρόνια με τα αντισώματά τους και τα ηλεκτρόνια με τα αντισώματά τους εξαϊλώνονταν και έδιναν φωτόνια. Δηλαδή, όταν ενώνεται η ύλη με την αντιύλη, εξαϊλώνονται και παίρνουμε φωτόνια. Εδώ, λοιπόν, έγινε ένα γεγονός το οποίο, εάν δεν γινόταν, δεν θα υπήρχαμε εμείς σήμερα. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς πώς, αλλά κάποιο υποθετικό μποζόνιο πιθανόν να προκάλεσε μία πυροελάχιστη υπεροχή της ύλης έναντι της αντιύλης. Υπολογίζεται ότι για ένα δισεκατομμύριο αντισωματίδια
είχαμε 1 δισεκατομμύριο συν 1 σωματίδια. Μία ελάχιστη υπεροχή της ύλης, η οποία σιγά σιγά μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο η αντίυλη, η ύλη να υπερέχει σημαντικά της αντίυλης. Συντριπτικά θα έλεγα. Αυτό λοιπόν ήταν το τυχαίο γεγονός, ένα από τα τυχαία, έτσι, που μεσολάβησαν ώστε να υπάρχουμε εμείς σήμερα. Εάν δεν γινόταν η υπεροχή της ύλης έναντι της αντίυλης, καταλαβαίνετε από το παραπάνω ότι το σύμπαν θα ήταν μόνο φωτόνια. Δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Γιατί ύλη και αντίυλη θα έδιναν φωτόνια. Όταν τέλειωσε λοιπόν αυτή η περίοδος, στα 10 δευτερόλεπτα δηλαδή, πλέον η θερμοκρασία έχει πέσει στους 10 στην 9η Κέλβιν, θερμοκρασία που συναντάμε στο εσωτερικό των άστρων και ακόμα μεγαλύτερη, στον πυρήνα τους δηλαδή, και το σύμπαν έχει φτάσει πλέον τα 4 έτη φωτός. Μετά λοιπόν τα 4 δευτερόλεπτα, το τι έγινε είναι επακριβώς γνωστό. Πλέον, δηλαδή, μπαίνουμε σε ένα διάστημα μέχρι τα 380.000 χρόνια, όπου έχουμε βρει σωματίδια τα οποία τα έχουμε βρει και στα άστρα, στην ίδια αναλογία. Άρα η περίοδος αυτή, η οποία λέγεται αρχαίγονη πυρηνική σύνθεση, είναι πάρα πολύ καλά επιβεβαιωμένη. Τι έγινε λοιπόν τότε? Η πρώτη αντίδραση σύντηξης που έγινε στο σύμπαν, μέχρι τότε είδαμε ότι έχουμε, είπαμε, πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Και φωτόνια κυρίως, τα οποία προέκυπταν από την ένωση ύλης με αντίυλη. Ο πρώτος σύνθετος πυρήνας λοιπόν που σχηματίστηκε ήταν το δευτέριο, το οποίο σχηματίστηκε από 2 πρωτόνια με σύντηξη. Η αντίδραση σύντηξης είναι να έρθουν πολύ κοντά αυτά τα 2 σωματίδια, τα 2 πρωτόνια, ώστε η πυρηνική ισχυρή δύναμη να τα κρατήσει ενωμένα και να νικήσει τη δύναμη Κουλόμπ που τα αποθεί. Η δύναμη Κουλόμπ είναι τεράστια εδώ, που αποθεί τα πρωτόνια. Οι συνθήκες όμως στο εσωτερικό των άστρων ή οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε, στα 10 δευτερόλεπτα, ήταν τέτοιες που μπορούσαν να φέρουν κοντά αυτά τα 2 πρωτόνια για να μας δώσουν το δευτέριο, το ισότοπο του υδρογόνου. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε ένα πρωτόνιο να γίνει νετρόνιο. Και αυτή τη διαδικασία την πετυχαίνει μόνο η ασθενής αλληλεπίδραση. Εδώ λοιπόν, δεξιά, να δούμε σιγά σιγά τι είναι αυτό. Από κάτω ξεκινάμε, είναι ένα πρωτόνιο που αποτελείται από 3 κουάρκ. Το up, το down και το up. 3 κουάρκ. Το up κουάρκ μέσω της ασθενούς αλληλεπίδρασης έγινε down. Και το νέο σωματίδιο είναι νετρόνιο. Δηλαδή, το up, 1 κουάρκ το up, μέσω της ασθενούς αλληλεπίδρασης έγινε down και το πρωτόνιο έγινε νετρόνιο. Αυτή η διαδικασία, εάν δεν γινόταν, δεν θα προχωρούσε τίποτα στο σύμπαν. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, από το δευτέριο, τον πρώτο πυρήνα. Εδώ βλέπετε τον μποζόνιο που είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή. Και αυτό το σωματίδιο δεν μένει, χάνεται όταν τελειώσει η αντίδραση. Δηλαδή σε πλάσματα του δευτερολέπτου το μποζόνιο χάνεται και μετατρέπεται σε ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο. Αυτά είναι λοιπόν το πρωτόνιο συν πρωτόνιο, μας έδωσε 1 δευτερόνιο και 1 ποζιτρόνιο και 1 νετρίνο. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση σύντηξης που έγινε στο σύμπαν. Και από αυτή και μετά έγιναν όλα. Δηλαδή,
τα τέσσερα πρωτόνια μας έδωσαν ήλιο και πλέον εκεί σταματάμε στην αρχή. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, το ήλιο είναι ένας σταθερός πυρήνας, τα πρωτόνια όμως για να γίνουν ήλιο απαιτούν πολύ χρόνο. Η ασθενής αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ αργή. Και γι' αυτό το υδρογόνο που είναι στον πυρήνα του ήλιου μας θα κάνει 9 δισεκατομμύρια χρόνια να εξαντληθεί, δεδομένου ότι η μετατροπή του σε ήλιο είναι πάρα πολύ αργή. Γι' αυτό το λόγο, όταν έγινε η μετατροπή του πρωτονίου σε ήλιο, τα πιο πολλά πρωτόνια έμειναν χωρίς να μετατραπούν σε ήλιο. Και γι' αυτό το λόγο στο σύμπαν έχουμε 75% υδρογόνο και 25% ήλιο, τα οποία βρήκαμε και σήμερα. Αυτά που σχηματίστηκαν κατά την αρχαίγονη πυρηνοσύνθεση υπάρχουν και σήμερα. Γιατί τα μέταλλα που έχουν παρασκευαστεί συγκριτικά με το υδρογόνο και το ήλιο που είναι στο σύμπαν είναι ελάχιστα. Δηλαδή οι αναλογίες υδρογόνου και ηλίου που είχαμε στο πρώιμο σύμπαν υπάρχουν και σήμερα. Τότε σχηματίστηκαν και ελάχιστες, απειροελάχιστες ποσότητες λιθίου, το οποίο επίσης βρίσκουμε σήμερα στο εσωτερικό των άστρων, στην ίδια αναλογία, την έστω και πολύ μικρή, που υπήρχε τότε. Και επιπλέον είχαμε ηλεκτρόνια και φωτόνια, τα οποία όμως φωτόνια αλληλεπιδρούσαν με τα ιόντα και ήταν δεσμευμένα, δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν στο σύμπαν, να φύγουν. Ήταν δέσμια των ιόντων που υπήρχαν τότε στο νεαρό σύμπαν, στο έμβριο σύμπαν. Και ηλεκτρόνια, έτσι ήτανε τότε. Σιγά σιγά όμως, με την πάροδο του χρόνου, συνεχίζοντας οι αντιδράσεις, η ύλη άρχισε να υπερισχύει της ακτινοβολίας, γιατί εδώ τα φωτόνια ήταν περισσότερα από τα ιόντα και άρα έχουμε ακτινοβολία. Από ένα σημείο και μετά έγιναν τα ιόντα περισσότερα από τα φωτόνια και φτάνοντας στα 380.000 χρόνια, τα ιόντα άρχισαν να προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια, έπεσε αρκετά η θερμοκρασία κοντά στους 4.000 Κέλβιν και τα ηλεκτρόνια πήγαν στα ιόντα και σχημάτισαν τα άτομα του υδρογόνου και του ηλίου. Άτομα πλέον, όχι ιόντα. Όταν σχηματίστηκαν όμως τα άτομα, το οποίο το λέμε αυτό επανασύνδεση, τα φωτόνια έμειναν ελεύθερα και άρχισαν και έφευγαν στο σύμπαν, δημιουργώντας το πρώτο φως που λέμε, το αρχαίγωνο φως, στα 380.000 χρόνια, μία ακτινοβολία διάχυτη, την οποία εμείς συλλαμβάνουμε σήμερα σαν μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου και γι' αυτό το λόγο ήταν μια ισχυρή ένδειξη αυτή υπέρ της Big Bang, η ακτινοβολία των πρώτων φωτονίων. Στα 380.000 χρόνια λοιπόν το σύμπαν έφτασε σε μια ακτίνα. Λάθος, όχι 300 έτη φωτός ήταν όταν τέλειωσε η πυρηνοσύνθεση. Στα 380.000 χρόνια, υπάρχει ένα λάθος εδώ, ήταν 40 εκατομμύρια έτη φωτός περίπου το σύμπαν. Η θερμοκρασία του 3.000 Κέλβιν. Έτσι, πλέον είχαμε άτομα και όχι ιόντα. Και ακολουθούν μετά οι σκοτεινοί αιώνες. Αυτούς που σας είπα στην αρχή, που περιμένουμε πληροφορίες από το James Webb. Είδατε λοιπόν εδώ καθαρά ότι ενώ μέχρι τα 380.000 χρόνια που το σύμπαν ήταν έμβριο, έχουμε αρκετές πληροφορίες. Για 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά, ακόμα υπάρχει μαύρο σκοτάδι.
Μόνο ξέρουμε περίπου πότε άρχισαν να σχηματίζονται τα άστρα, χωρίς όμως να έχουμε παρατηρησιακό δεδομένο. Όταν θα κάνουμε το δεύτερο μέλος πλέον, θα μπούμε σε πιο προσιτά πράγματα. Τώρα, εκ των πραγμάτων, τα πρώτα 380.000 χρόνια που εμπλέκονται πάρα πολλά πράγματα, έτσι, ήταν λίγο, τα πράγματα λίγο, θα έλεγα, δύσκολα. Από εδώ και πέρα, σε επόμενη συνάντησή μας, θα δούμε την κοσμολογία 2, όπου πλέον είναι τα γνωστά μας πράγματα, γαλαξίες, κουάρκ, απομάκρυνση, πόσο είναι το σύμπαν, τι ηλικία έχει, όλα αυτά τα οποία είναι λίγο σε πολύ γνωστά. Αυτά. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ερωτήματα. Είπες κάποια στιγμή ότι στα αρχικά στάδια εξέλιξης του σύμπαντος οι 4 θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις ήταν ενοποιημένες, έτσι? Ναι. Πιθανόν, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μάλλον το πιο απίθανο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ενώ τις 3 έχουμε θεωρίες. Mm-hmm. Για τις 4 δεν υπάρχει το βαρυτόνιο, το σωματίδιο, ναι, ανταλλαγής. Mm-hmm. Δεν έχει μπει η βαρύτητα μέσα στο παιχνίδι εκεί ακόμα. Δεν έχει μπει η βαρύτητα μέσα στην κβαντική δυναμική, δηλαδή τις 3 δυνάμεις, για τις οποίες ξέρουμε τα πάντα. Mm-hmm. Με μεγάλη ακρίβεια. Ναι. Στους επιταχυντές σωματιδίων, ας πούμε σήμερα στο CERN και στο, ναι, Fermilab και σε όλα αυτά, προσπαθούν στην ουσία να μιμηθούν τις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στις αρχαίγονες εποχές του σύμπαντος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μέσω αυτών των επιταχύντων... Είναι ενέργεια, έτσι. Η ενέργεια είναι που δίνει, να το πούμε, την ταχύτητα στα σωματίδια που συγκρούονται. Όσο μεγαλύτερη ενέργεια μπορέσουμε και δώσουμε στον επιταχυντή μας, τόσο πιο βαθιά θα πάμε. Τόσο πιο πίσω στην ιστορία θα πάμε. Ακριβώς. Ωραία. Για πες μου τώρα, κατ' εσένα, ξεκίνησες με αυτό το ερώτημα. Λες, τι είναι το σύμπαν? Κατ' εσένα, τι είναι το σύμπαν? Ταυτίζεται με αυτό που λέμε κόσμο και φύση? Αυτή τη στιγμή, θες την προσωπική μου άποψη. Ναι. Προσωπική. Ναι. Έτσι. Την οποία όμως δεν μπορώ να τεκμηριώσω, αλλά έχω την αίσθηση ότι το σύμπαν είναι χωρίς αρχή. Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ ότι υπάρχει μία αρχή στο σύμπαν. Εγώ είμαι Αϊνστάιν εδώ. Με μόνη τη διαφοροποίηση όσον αφορά την απομάκρυνση των γαλαξιών. Ναι. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι είναι στατικό, αλλά πλέον έχει αποδειχθεί ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται. Όμως εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ μία μοναδικότητα. Mm. Ότι όλο το σύμπαν ήταν μία μοναδικότητα, ένα σημείο. Ναι. Τι είναι όμως το σύμπαν κατ' εσένα? Είναι μία μαθηματική κατασκευή? Πώς το ορίζεις το σύμπαν? Το σύμπαν είναι δύο πράγματα, όπως λέει η σχετικότητα. Είναι ο χρόνος που είναι μαθηματικό, το μαθηματικό στοιχείο, και είναι η ύλη που παραμορφώνει το χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, από εκεί και πέρα όμως θα δούμε στα επόμενα και ποια ο χώρος, τι γεωμετρία έχει. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό, η ανακάλυψη του δορυφόρου WMAP, ότι είναι επίπεδη η γεωμετρία, mm-hmm, του σύμπαντος. Mm-hmm. Γιατί παίζει ρόλο στην εξέλιξή του. Ναι. Αυτό. Αυτό που λένε ανοιχτό σύμπαν, κλειστό, ναι, ναι, ναι. Αν το δούμε όμως αυτά. Ναι. Όταν λέμε μοναδικότητα, στα αγγλικά είναι singularity, ναι, αναφερόμαστε είτε στο Big Bang, είτε στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας, έτσι. Ναι, άρα βλέπουμε μια ομοιότητα εδώ. Μήπως δηλαδή το Big Bang ήταν κάτι, μια μαύρη τρύπα? Υπάρχουν και τέτοιες εικασίες. Έτσι, ότι ξεκίνησε από μία μαύρη τρύπα. Έτσι, ότι ήταν μία μαύρη τρύπα. Υπάρχουν, άλλωστε, θα τα πούμε και στη φιλοσοφική συζήτηση στο τέλος, έτσι, θεωρίες για παράλληλα σύμπαντα, έτσι, για σύμπαντα δηλαδή που ισχύουν άλλοι νόμοι, και θα υπάρχει ζωή σε ένα σύμπαν
που έχει τις ίδιες φυσικές ιδιότητες με το δικό μας. Mm-hmm. Είναι πολλά αυτά τα οποία λέγονται. Λοιπόν. Ναι. Η ζωή όπως την ξέρουμε υπάρχει με αυτές τις συγκεκριμένες σταθερές και νόμους. Ακριβώς. Και υπάρχουν άπειρα σύμπαντα. Σε όποιο από αυτά έχουμε τις ίδιες συνθήκες με το δικό μας, θα υπάρχει σίγουρα και ζωή. Mm-hmm. Εμείς είμαστε σε ένα από αυτά τα άπειρα απλώς. Εμείς είμαστε ένα σε αυτά τα άπειρα. Ναι. Άλλο ερώτημα. Κατ' εσένα είναι ορθός ο όρος μεγάλη έκρηξη? Πολλοί το ακούν και νομίζουν ότι είναι έκρηξη σε κάποιο νταμάρι. Ότι ξέρω εγώ δίνει μια βόμβα. Ήταν έτσι? Όχι βέβαια. Δεν έγινε καμία απολύτως έκρηξη. Απλά σύμφωνα με τη θεωρία, έτσι, γεννήθηκε ο χώρος και ο χρόνος. Έτσι, δεν υπήρχε ύλη, δεν ήταν κάποιες πέτρες που εκτινάχθηκαν, έτσι, κάποια σκόνη, κάτι τέτοιο που εκτινάχθηκε. Έτσι, δεν υπήρχε, η ενέργεια ήταν μηδέν. Δεν υπήρχε ύλη δηλαδή. Απλώς μετά γεννήθηκε η ενέργεια με τη μορφή όμως τη ύλη σαν τη ύλη. Εμφανιζόταν, εξαφανιζόταν και μας έδινε φωτόνια. Έτσι, στα πρώτα στάδια του σύμπαντος. Έτσι. Είναι αυτό που λένε η αστροφυσική ενέργεια κβαντικού κενού. Mm-hmm. Έτσι. Να μην μπούμε όμως τώρα σε αυτό, στην ενέργεια κβαντικού κενού. Mm-hmm. Αλλά το σύμπαν δεν ήταν κάποιες πέτρες που εκτινάχθηκαν. Απλά έγινε ο χώρος και ο χρόνος. Mm-hmm. Σαν να έγινε μία Big Bang παντού δηλαδή. Ναι, το φως όμως, το φως μπορεί να μετατραπεί σε ύλη, σε σωματίδια ύλης, έτσι? Ναι, βέβαια. Είναι ναι. Και υλικό σωματίδιο και κύμα. Στο πολύ μακρινό μέλλον, Άρη, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον, τα σωματίδια της ύλης, τα πρωτόνια, τα νετρόνια, θα διασπαστούν σε απλούστερα, θα γίνει κάποια διάσπασή τους? Τώρα. Στο πολύ πότε... μακρινό μέλλον. Το πρώτο αρχικό γινόταν εξαήλωση, όπως είπαμε. Δηλαδή πρωτόνιο και αντιπροτόνιο εξαφανιζόντουσαν και τα δύο και δίνανε φωτόνια. Ναι. Έτσι, αυτό είναι στο πολύ μακρινό. Στο πολύ μακρινό όμως μέλλον, τα πρωτόνια που αποτελούν εμένα, τον υπολογιστή, τη γη, τα πρωτόνια αυτά θα γίνουν φωτόνια στο μέλλον? Εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω... Όχι, μπροστά, στο μέλλον. Α, στο μέλλον λες. Θα διασπαστούν. Αυτό θα γίνει μόνο εάν υπάρξει μεγάλη σύνθλιψη. Έτσι. Η μία από τις θεωρίες, δηλαδή, που λέει ότι το σύμπαν κάποια στιγμή θα αρχίσει να μειώνεται σε όγκο. Τότε εκ των πραγμάτων θα ξαναφτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Και τα πρωτόνια και τα νετρόνια και τα κουάρκ, όχι μόνο τα κουάρκ δεν θα διαλυθούν γιατί είναι στοιχειώδη. Mm-hmm. Έτσι, όλα θα φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο, όπως το είπες, που θα έχουμε μόνο φωτόνια. Αυτή η συστολή θα συνεπάγεται και αντιστροφή του χρόνου, μείωση της εντροπίας ή όχι? Σίγουρα. Όταν ένα σύστημα πηγαίνει γίνεται πιο οργανωμένο, έτσι, μικραίνει η εντροπία. Mm-hmm. Ενώ τώρα, όπως μεγαλώνει, μεγαλώνει η αταξία και άρα η εντροπία. Άλλο ερώτημα. Τα νουκλεόνια, πρωτόνια και νετρόνια, λέμε ότι αποτελούνται από τρία quark έκαστο, έτσι? Ναι. Τα quark αποτελούνται από στοιχειοδέστερα σωματίδια? Όχι, είναι στοιχειώδη. Δεν έχω. Γι' αυτό σήμερα είπα ότι θεωρούμε στοιχειώδη σωματίδια της ύλης τα quark. Άρα αυτές οι υποδιαιρέσεις... Πώς? Δεν διασπώνται τα quark. Mm-hmm. Είναι στοιχειώδη. Δηλαδή οι υποδιαιρέσεις της ύλης κάπου σταματούν. Ακριβώς. Ωραία. Και βασικά εδώ έπρεπε να κάνουμε μία διάκριση. Τα λέμε όλα υποατομικά. Έτσι, υποατομικά έπρεπε να λέμε τα quark, τα οποία δεν διασπώνται άλλο. Έτσι, από εκεί και πέρα τα άλλα είναι πιο σύνθετα. Έτσι. Και αυτά ίσως τα quark είναι αυτά τα άτομα
που έλεγε ο Δημόκριτος στην εποχή του, ε. Ναι, 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 ότι αχωρίσουμε την ύλη, φτάνουμε κάπου, έτσι, που δεν διαιρείται άλλο. Ναι. Στην αρχή το ονομάσαμε άτομο, τώρα θα τα λέμε quark. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα. Γιατί στο διάστημα καταραίουν βαρυτικά τα άτομα υδρογόνου και δεν αποθούνται από τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις κουλόμπ, ας πούμε. Τα νέφη που καταραίουν είναι μοριακά, δεν ναι. είναι ιωτικά. Και τα μόρια δεν αποθούνται, δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Έτσι. Τα νέφη που καταραίουν αρχικά είναι μοριακά νέφη. Μία διαταραχή της πυκνότητας, γίνεται μία έκρηξη σούπερνόβα δίπλα, ας πούμε, το συμπιέζει το νέφος και αυτό πλέον, αφού η πυκνότητά του μεγαλώνει λίγο, σιγά σιγά πλέον μετά καταραίει, γιατί συνεχίζει έτσι, αυτή η αύξηση της πυκνότητας, καταραίει και περιστρέφεται και δημιουργεί τα άστρα. Άμα κάποιο άλλο, δεν ξέρω το, αν το έχουμε κάνει αυτό ή στο μέλλον, να δούμε πώς γίνεται ο σχηματισμός των άστρων. Γίνεται δηλαδή μια τοπική συμπύκνωση, μια ανομαλία και μια από εκεί γίνεται... Η οποία συνεχίζει, αλλάζει την πυκνότητα, έτσι. Mm-hmm. Και ανομαλίες είχαμε και στην αρχική εικόνα που έδειξε στην κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου και αυτές μεγενθύνονται σε γαλαξίες και σε αστέρια, έτσι. Οι ανομαλίες αυτές, οι πολύ απειροελάχιστες, δηλαδή μια διαφορά στη θερμοκρασία με 5 τάξεις μεγέθους μετά το μηδέν. Mm-hmm. Απειροελάχιστη διαφορά. Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η βασική λειτουργία του σύμπαντος, η μεταστοιχίωση? Η βασική λειτουργία σε μακροσκοπικό επίπεδο, είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι να πούμε, τη διαστολή, την επιταχυνόμενη διαστολή. Έτσι. Τώρα, το τι γίνεται μέσα στους γαλαξίες είναι κάτι που πάει σε μικροσκοπικό επίπεδο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στο σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενο και δεν γνωρίζουμε το γιατί. Ναι. Έτσι, έχουμε ονομάσει σκοτεινή ενέργεια, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτή η σκοτεινή ενέργεια ακόμα. Γι' αυτό είπα, βάλαμε την κοσμολογική σταθερά του Αϊνστάιν να παίζει το ρόλο της σκοτεινής ενέργειας. Mm-hmm. Το αντίπαλο δέος της βαρύτητας. Ναι. Το αντίπαλο δέος. Αντιβαρύτητα. Αντιβαρύτητα. Το σύμπαν είναι κενό. Δηλαδή η πυκνότητά του είναι 10^-27 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Είναι άδειο δηλαδή. 10^-27. Οι γαλαξίες είναι άδειοι. Γι' αυτό αν συγκρουστούν, δεν συγκρούεται τίποτα. Απλά συγχωνεύονται. Ναι. Για πες μου τώρα τη γνώμη σου για τον Άλαν Γκουθ και τη θεωρία του για τον πληθωρισμό. Μήπως, Άρη, ήταν ένα τέχνασμα, ένα μαθηματικό τρίκ για να σώσει το Big Bang? Είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός έσωσε τον Big Bang. Έτσι. Είναι μία θεωρία η οποία δεν έχει υπόβαθρο κάποιους νόμους της φυσικής. Κανένα. Δηλαδή απλά έτσι, κάποια εξηγείται με τα μαθηματικά όπως είπες και θα συμφωνούσα. Ότι είναι δηλαδή ένα μαθηματικό κατασκεύασμα το οποίο όμως έτσι είναι στηριγμένο, εντάξει, έχει βάση, αλλά δεν έχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αυτό είναι το βασικό με τον πληθωρισμό. Εξηγείται ο πληθωρισμός με την κβαντική μηχανική, αλλά δεν καθορίζει ποια ήταν η αιτία με την οποία ξεκίνησε. Δεν υπάρχει δηλαδή φυσική διαδικασία με την οποία, η οποία να μας λέει γιατί έγινε ο πληθωρισμός. Ξέρουμε πώς έγινε, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Ποια ήταν η αιτία. Τώρα,
το ότι έσωσε την Big Bang είναι γεγονός. Είναι δηλαδή κάτι μαθηματικά αυτοσυνεπές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Είναι αρκετοί αυτοί που διαφωνούν. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Για κάποιους, Άρη, δεν έχει νόημα το ερώτημα τι γινόταν πριν το Big Bang, διότι υποστηρίζουν, όπως είπες και εσύ, ότι δεν υπήρχε χρόνος για να υπάρχει πριν. Ακριβώς. Εσύ τι πιστεύεις, είναι εύλογο το να ρωτάμε τι υπήρχε πριν το Big Bang? Εάν θεωρήσουμε το σύμπαν άπειρο στο χρόνο, έχει νόημα. Στα πλαίσια της Big Bang δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Όπως είπες και πριν, λοιπόν, κατ' εσένα το σύμπαν δεν έχει ημερομηνία γέννησης, ούτε και θανάτου, εντός εισαγωγικών, έτσι. Ναι. Αυτά βέβαια είναι ανθρωπομορφικές λέξεις, λες και είναι άνθρωπος το σύμπαν, ναι, μιλάμε. Ναι. Βρέφος, είπες και βρέφος πριν. Και βρέφος, έμβριο. Ναι, σαν να είναι άνθρωπος. Ούτε παραγωγής, ούτε λήξης. Δεν υπήρξε σημείο μηδέν, ούτε αρχή, κατ' εσένα. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπήρξε περίοδος ανυπαρξίας του σύμπαντος. Όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Διότι ο Λεμέτρ μιλάει για ένα σύμπαν εξ νίχυλο, από το, ναι, τίποτα. Εντάξει, ο Λεμέτρ ήταν και ιερέας, καθολικός ιερέας, έτσι. Και προσπαθούσε, ας πούμε, να προσαρμόσει την θεωρία του με κάτι που να μην αντιστρατεύεται την έννοια του Θεού. Ναι. Έτσι. Αλλά όμως ήταν ένας πολύ μεγάλος αστρονόμος και αστροφυσικός, ο Λεμέτ, πέρα από αυτά, και είναι ο μόνος ο οποίος είπε στον Πάπα, ο οποίος Πάπας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την θεωρία του Λεμέτρ, έτσι, για λόγους στήριξης, ναι, της πίστης, έτσι, και τον επέπληξε ο Λεμέτρ. Λέει, είναι πολύ άσχημο να εμπλέκεις την πίστη με την επιστήμη. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ο Λεμέτρ μίλησε που λες για το πρώτο άτομο, το κοσμικό αυγό, κάπως έτσι, άλλο ερώτημα. Αν, Άρη, με βάση τον Αϊνστάιν, ας πούμε, υπάρχει όλο το χωροχρονικό συνεχές, συνάπειρο, πλινάπειρο, και ο χώρος είναι άπειρος και ο χρόνος, τότε γιατί, Άρη, εμείς ως άνθρωποι βιώνουμε ως ζώσα πραγματικότητα μόνο το παρόν? Είσαι σίγουρος? Για πες μου. Είσαι σίγουρος? Εγώ δεν είμαι ότι βιώνουμε μόνο το παρόν. Με τη μνήμη μπορούμε να πάμε παρελθόν, με τη φαντασία στο μέλλον. Εντάξει, για πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι είναι δεδομένα, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί αναμένονται, δεν θα ζούμε βέβαια εμείς, αλλά πιστεύω ότι σε όχι πολλά χρόνια θα υπάρξει αυτό που λέμε νέα φυσική. Έτσι, εγώ το θεωρώ δεδομένο, γιατί αυτή τη στιγμή η κβαντική μηχανική έχει φτάσει στα όρια της. Απέτυχαν οι χορδές, έτσι, οι υπερχορδές, παταγωδός μάλιστα, έτσι. Σήμερα κανείς δεν ασχολείται με τις χορδές και τις υπερχορδές. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι, υπάρχουν ακόμα. Ναι. Εντάξει, οπότε πλέον έτσι δεν υπάρχει κάτι. Πρέπει να βρεθεί ή ένας Αϊνστάιν ή ένας Χάιζεμπεργκ, κατ' εμένα. Ναι. Αυτοί οι δύο σημάδεψαν τη φυσική και από εκεί και πέρα τίποτα. Ναι. Έτσι, η θεωρία της σχετικότητας μέρα με την ημέρα επιβεβαιώνεται. Κάθε φορά βρίσκουμε κάτι που επιβεβαιώνει. Έτσι. Ναι. Άρα πλέον έχουμε φτάσει... Χρειάζεται δηλαδή κάποιος να ταράξει, λες, τα λιμνάζοντα νερά της φυσικής. Ακριβώς, ναι. Ναι. Όμως, να επανέλθουμε στο ερώτημα. Όταν λες αυτή τη στιγμή, τι κάνει ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή και τη βιώνουμε ως πραγματικότητα, αφού υπάρχει όλος ο χρόνος και ο χώρος? Γιατί λέμε αυτή η στιγμή έχει κάτι ιδιαίτερο, συμβαίνει τώρα? Πώς γίνεται αυτό?
ο Αϊνστάιν, όταν του κάνανε αυτή την ερώτηση για να την αποφύγει, έτσι, λέει, του λένε τι είναι ο χρόνος και λέει αυτό που δείχνει το ρολόι. Ναι, ναι. Έτσι. Προκειμένου να αποφύγει, ας πούμε, αυτή την ερώτηση, τους είπε αυτή την απάντηση. Που τα λέει όλα τελικά, ότι δεν ξέρουμε. Και ένα... όπως έλεγε ο Φάινμαν, έτσι, δεν ξέρουμε τι είναι ενέργεια, δεν ξέρουμε τι είναι η κβαντική μηχανική. Πολύ λίγοι, λέει, είναι αυτοί που γνωρίζουν την κβαντική μηχανική. Και ένα άλλο έλεγε ο Αϊνστάιν, έλεγε ότι η διάκριση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος είναι μια επίμονη ψευδαίσθηση. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γιατί λέμε όμως ότι βρισκόμαστε 13,8 δις χρόνια μετά το Big Bang? Μήπως εάν δεν υπήρχαν άνθρωποι και ενσυνείδητα όντα, δεν θα κυλούσε ο χρόνος? Δεν θα υπήρχε αυτό που λέμε παρόν? Καταρχήν, το 13,8 δις, έτσι, βασίζεται στην Big Bang. Ναι. Εντάξει, είναι με βάση τη θεωρία του Big Bang, 13,8. Όμως, έχουν βρεθεί και θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το James Webb. Αν το James Webb μπει βαθιά στους σκοτεινούς αιώνες που έλεγα πριν, μπορεί να ανακαλύψει κβάζαρ, τα οποία να έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 14. Και αυτό είναι, θεωρείται σχεδόν σίγουρο για πολλούς. Ότι δηλαδή θα φτάσει να βρει αντικείμενα που είναι πριν τα 13,8 δις. Εγώ το θεωρώ σίγουρο αυτό. Ότι θα γίνει. Οπότε τεινάζεται όλο το οικοδόμημα στον αέρα αυτόματα, έτσι. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι σε σύντομο χρόνο θα έχουμε εξελίξεις. Με το James Webb. Όμως, αφού λοιπόν λες αυτό ότι θα καταργηθεί αυτό που λέμε το οικοδόμημα, θα καταρρεύσει το οικοδόμημα, μήπως αν δεν υπήρχαν άνθρωποι και όντα με συνείδηση και αντίληψη, δεν θα υπήρχε παρόν και ούτε το σύμπαν θα είχε ηλικία? Δηλαδή είμαστε εμείς οι οποίοι δημιουργούμε, ναι, έτσι, την αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει, είναι κάτι που το δημιουργούμε εμείς, γιατί μας βολεύει στις καθημερινές μας ανάγκες. Έτσι. Γι' αυτό είπε ο Αϊνστάιν, είναι αυτό που δείχνει το ρολόι. Τελικά λέει, ο χρόνος είναι αυτό που το χρειαζόμαστε, έτσι, για τις διάφορες καθημερινές μας ασχολίες. Δηλαδή το σύμπαν δεν μετράει χρόνο, δεν λέει τώρα είμαι 13 χρονών, 15 χρονών. Όχι, έτσι, βέβαια. Είναι, εμείς το μετράμε και κάνουμε στο μυαλό μας τη διάκριση παρελθόν παρόν μέλλον. Ο χρόνος είναι μία ανάγκη του ανθρώπου, δηλαδή, τελικά. Ναι. Είναι μία διάσταση, κατ' εσένα το ασπάζεσαι αυτό που λέει ο Αϊνστάιν, είναι η τέταρτη διάσταση ο χρόνος? Ασφαλώς. Έτσι, ασφαλώς είναι η τέταρτη διάσταση, που μας δείχνει, ας πούμε, αυτό το πώς αυτό το πράγμα, ο χρόνος, μεταβάλλεται. Πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει. Δεν το λέω χρόνο, αλλά κάτι το οποίο να μας δείχνει πώς γίνεται αυτό. Η μεταβολή. Μεταβολή. Έτσι, η μεταβολή θέλει αυτό που λέμε χρόνο. Ναι. Ο χρόνος, λέγανε κάποιοι αρχαίοι, είναι η μεταβολή. Ναι. Δεκτό. Άλλο ερώτημα. Μεταβολή. Το ονομάζουμε μεταβολή. Ένα άλλο ερώτημα. Η εξέλιξη ενός σύμπαντος είναι γραμμική ή κυκλική, κατ' εσένα? Κατ' εμένα είναι γραμμική. Έτσι, δηλαδή το σύμπαν δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν θα κάνει κύκλο. Έτσι. Ή θα είναι άπειρο ή κάποια στιγμή αυτή η διαστολή είναι το άλλο ενδεχόμενο. Αυτή η συνεπόμενη διαστολή θα το αραιώσει τόσο πολύ, έτσι, όπου πλέον θα γίνει αυτό που είπες. Ότι δηλαδή στο μέλλον είναι η άλλη, πέρα από την σύνθλιψη, είναι η μεγάλη αραίωση, η άπειρη αραίωση, η οποία θα διασπάσει
τα μόρια, μετά τα άτομα, μετά τους πυρήνες και θα γίνει τελικά το σύμπαν φωτόνια. Είναι η άλλη εκδοχή της άπειρης πυκνότητας, της μηδενικής πυκνότητας. Ο θερμικός θάνατος. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Μήπως εκτός από τα μόρια και τα άτομα και ο ίδιος ο χωροχρόνος θα σκιστεί. Υπάρχει και αυτή η θεωρία. Ναι, ναι, ναι. Μα όταν δεν θα υπάρχει ύλη, έτσι, ναι. Δεν θα υπάρχει ύλη πλέον, μηδενική πυκνότητα ύλης, άρα δεν έχει νόημα ο χωρόχρονος, χωρίς ύλη. Α, μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τον χρόνο τον μετράμε με τη μάζα, έτσι, με ακρίβεια. Χωρίς μάζα, έτσι, δεν υπάρχει... Γι' αυτό και τα πιο ακριβή ρολόγια είναι τα ατομικά ρολόγια που διασπώνται, οι πυρήνες. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την θεωρία του εκπυρωτικού σύμπαντος και τη θεωρία των βρανών, που ξέρεις είναι τα σύμπαντα βράνες στον υπερχώρο και έλκονται, εφάπτονται και απομακρύνονται αένα. Πάλλονται, ναι. Πάλλονται. Πάλλονται. Ναι, είναι μία θεωρία απλώς. Την έχω ακούσει, αλλά όπως και η θεωρία των χορδών και των υπερχορδών, δεν έχει πειραματική επιβεβαίωση. Εκεί κολλάνε. Στη φυσική δεν θα γίνει καμία θεωρία ποτέ δεκτή, εάν δεν συμφωνούν με τα παρατηρησιακά δεδομένα. Έτσι. Όταν έχουμε παρατηρησιακά δεδομένα, τότε θα θεμελιωθεί μια θεωρία. Γι' αυτό η Big Bang, έτσι, πέρασε στάδια αμφισβήτησης σοβαρά μέχρι να γίνει η θεωρία του Guth, του πληθωρισμού, έτσι, η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, που είναι παρατηρησιακό δεδομένο και έτσι θεμελιώθηκε σαν θεωρία. Mm-hmm. Οι χορδές και οι υπερχορδές δεν έζησαν γιατί δεν είχαν καμία απολύτως παρατηρησιακό δεδομένο. Και όπως έλεγε και ο σπουδαίος Ρίτσαρντ Φάινμαν, λέει, δεν έχει σημασία πόσο έξυπνος είσαι ή πόσο ωραία είναι η θεωρία σου, αν δεν συμφωνεί με το πείραμα και την παρατήρηση, είναι λάθος. Είναι λάθος, ναι. Αυτός είναι ο κανόνας. Τη φυσική. Πάμε σε ένα επόμενο. Ο Χάμπλ, πώς έβγαλε το συμπέρασμα ότι το σύμπαν διαστέλλεται και ότι δεν υπάρχει κάποια προνομιακή θέση σε αυτό? Ο Χάμπλ παρατήρησε τους γαλαξίες. Υπάρχει στη φυσική ένα φασματοσκοπικό δεδομένο. Όταν παρατηρούμε το φάσμα ενός γαλαξία, βρίσκουμε κάποιες γραμμές που τις λέμε, φασματικές γραμμές. Ας πούμε το υδρογόνο αφήνει στο φάσμα ένα αποτύπωμα, μία γραμμή. Παρατηρώντας ο Χάμπλ τους γαλαξίες, αυτή τη γραμμή την έβρισκε πιο δεξιά στο φάσμα, προς το κόκκινο δηλαδή, και λέγεται αυτό ερυθρή μετατόπιση. Μέσω αυτής της ερυθρής μετατόπισης έβρισκε την ταχύτητα. Με μία άλλη μέθοδο μέτραγε την απόσταση και έβλεπε ότι όσο πιο μακριά ήταν ένας γαλαξίας, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχει. Δηλαδή ήταν παρατηρησιακό. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μία σύλληψη θεωρητική, μετρήσεις συγκεκριμένες. Γι' αυτό ο Αϊνστάιν αφαίρεσε την κοσμολογική σταθερά τότε. Mm-hmm. Γιατί νόμιζε ότι το σύμπαν είναι σταθερό ο Αϊνστάιν. Από τη στιγμή που ο Χάμπλ έβγαλε αυτό το νόμο, ο οποίος στηριζόταν σε παρατηρησιακά και θεωρητικά αποδεδειγμένα πράγματα, ο Αϊνστάιν έβγαλε τη λάμδα από τις εξώσεις του πεδίου. Mm-hmm. Είπες λοιπόν για την ερυθρολίσθηση, την ερυθρή μετατόπιση, και στην ουσία είναι το φαινόμενο Ντόπλερ αυτό, έτσι? Ναι, όπως είναι το φαινόμενο Ντόπλερ με τον ήχο, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Αφού όμως η εξίσωση Hubble λέει ότι όσο πιο μακριά είναι ο γαλαξίας, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν γαλαξίες που απομακρύνονται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, έτσι? Αυτό δεν έχει βρεθεί, αλλά σίγουρα υπάρχει στο μη παρατηρήσιμο σύμπαν. Ναι. Έτσι, σίγουρα, γιατί θα το πούμε αυτό στην άλλη παρουσίαση,
όσον αφορά το παρατηρήσιμο σύμπαν. Κάποιοι γαλαξίες λοιπόν απομακρύνονται ναι με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, αλλά αυτό δεν είναι αντίθετο με την ειδική θεωρία, γιατί αυτό το λέω και πάλι, το είπα και στο θεωρία του πληθωρισμού, ότι αυτό που διαστέλλεται είναι ο χώρος. Έτσι, και όχι η ύλη, ο γαλαξίας δηλαδή. Δηλαδή σαν ένα μπαλόνι που φουσκώνει και έχω επάνω μία τελεία. Ναι. Η τελεία δεν κινείται. Τι είναι εκείνο που φουσκώνει? Το μπαλόνι. Ναι. Και όταν έχω δύο τελείες επάνω στο μπαλόνι και το φουσκώνω, τι θα γίνει? Η μία με την άλλη απομακρύνονται. Αυτή είναι η απομάκρυνση των γαλαξιών. Mm-hmm. Που παρατήρησε ο Χάμπλ. Ναι. Άρα... Οι γαλαξίες οι ίδιοι δεν έχουν ταχύτητα δική τους, ο χώρος έχει ταχύτητα. Ο χώρος έχει ταχύτητα. Ναι. Και ο χώρος μπορεί να διασταλεί με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Στον πληθωρισμό υπολογίζουν ότι με βάση το μέγεθος που απέκτησε το σύμπαν ήταν 100 φορές την ταχύτητα του φωτός. Ναι. Ήταν τεράστια. Ναι. Αυτό όμως εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι? Δηλαδή όταν λέμε διαστέλλεται ο χώρος, τι είναι αυτό που διαστέλλεται? Να πούμε το μαθηματικό σκέλος του σύμπαντος, όχι το υλικό. Έτσι, αυτό το μαθηματικό κατασκεύασμα που ονομάζουμε χώρο. Είναι ένα μαθηματικό κατασκεύασμα, έτσι, ο χώρος. Ναι. Η ύλη είναι αυτή που του δίνει την υπόσταση. Τώρα, πώς να το πω? Δηλαδή, δηλαδή προστίθεται, ξέρω εγώ, λάστιχο, πλαστικό μέσα στο μπαλόνι και διαστέλλεται. Τι γίνεται? Είναι η σκοτεινή ενέργεια αυτή που παίζει το ρόλο της αντιβαρύτητας, ναι, και το επιταχύνει. Λέει κάποιος, αφού λοιπόν το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενα λόγω σκοτεινής ενέργειας, εμείς γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε αισθητηριακά εδώ στη Γη? Γιατί, ας πούμε, ο χώρος που είμαι τώρα, το δωμάτιο, ο χώρος διαστέλλεται. Γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε? Βλέπεις ένα αεροπλάνο, έτσι, το οποίο είναι στα 10.000 πόδια. Το καταλαβαίνεις ότι κινείται ελάχιστα. Άμα ήταν στα 20.000 πόδια, θα αντιλαμβανώσουν αυτή την ταχύτητα? Πόσο μάλλον στα τόσα δισεκατομμύρια έτη φωτός. Δεν μπορείς να αντιληφθείς αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Έτσι, δεν γίνεται αντιληπτή. Παρά μόνο με την ερυθρή μετατόπιση. Τίποτα άλλο. Έτσι. Γι' αυτό λένε ότι η αύξηση της απόστασης των γαλαξιών γίνεται αντιληπτή σε μεγάλη κλίμακα. Ναι. Στο γαλαξία της Ανδρομέδας, ας πούμε, που είναι γειτονικός, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε τη διαστολή, την ταχύτητα λόγω διαστολής. Στο γαλαξία της Ανδρομέδας έχουμε μόνο τη δική του ταχύτητα, που πλησιάζει σε εμάς. Έτσι. Για πες μου τώρα, γιατί το σύμπαν ξεκίνησε από μια κατάσταση τόσο χαμηλής εντροπίας και γιατί από τότε συνεχώς η εντροπία του αυξάνεται με βάση το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής? Ναι, κοίταξε, η εντροπία, για να την κάνουμε έτσι αντιληπτή σαν έννοια, συνδέεται με την αταξία. Έτσι, όταν έχω ένα δωμάτιο το οποίο είναι τακτοποιημένα όλα τα πράγματα, έχει χαμηλή εντροπία. Όταν αρχίσουν και ανακατεύονται χαρτιά από εδώ, από εκεί, κουβέρτες, εντόνια, οτιδήποτε, έτσι, τότε αποκτάει αταξία. Έτσι, και η εντροπία μεγαλώνει. Mm-hmm. Μεγαλώνει η αταξία. Καθώς το σύμπαν λοιπόν διαστέλλεται, έτσι, τότε η αταξία μεγαλώνει. Γίνεται πιο μεγάλη. Έτσι. Και άρα έχουμε αύξηση, η οποία, σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, η αύξηση της εντροπίας οδηγεί σε θερμικό θάνατο. Ναι. Με βάση τη θερμοδυναμική δηλαδή. Έτσι, έχουμε θερμικό θάνατο που σημαίνει τι? Ίδια θερμοκρασία παντού. Mm. Και άρα όχι ροή ενέργειας και άρα θάνατο.
Ναι. Για παράδειγμα, το κούτσουρο έχει χαμηλή εντροπία και όταν το καίω στη φωτιά γίνεται στάχτη και καπνός, χάνοντας την οργάνωσή του, αυξάνεται η εντροπία. Είναι καπνός που χάνει την οργάνωση και μεγαλώνει η αταξία. Έτσι. Άρα η εντροπία. Γιατί όμως, Άρη, δεν παρατηρούμε ποτέ να γίνεται αυθόρμητα ο καπνός και η στάχτη ξανά κούτσουρο? Ναι, γιατί η αντιστροφή του φαινομένου απαιτεί ενέργεια. Έτσι, για να αντιστρέψεις το φαινόμενο πρέπει να δώσεις ενέργεια. Δηλαδή για να μειώσεις την εντροπία πρέπει να δώσεις ενέργεια. Έτσι. Όπως δίνει ο ήλιος, ας πούμε, και σιγά σιγά με την πάροδο των ετών γίνονται τα κάρβουνα, γίνονται οι λιγνίτες, γίνεται το πετρέλαιο, αλλά για να γίνουν όλα αυτά παίρνουν ενέργεια. Για να τακτοποιήσω ένα δωμάτιο πρέπει να, τι να κάνω, να δαπανίσω ενέργεια για να το φέρω σε κατάλληλη εντροπία, σε μικρότερη εντροπία. Ναι. Τα δέντρα, ας πούμε, παίρνουν το δισίδιο του άνθρακα, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία και τα κάνουν αυτά τα άτακτα, τα κάνουν το σώμα τους, τα κάνουν δέντρο. Ναι. Αμέτρητα παραδείγματα. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ χώρου και χρόνου? Βασικά είναι οι τέσσερις συντεταγμένες του χωρόχρονου. Δεν μπορούμε να πούμε καμία διαφορά γιατί μεταβάλλονται και οι τέσσερις. Ναι. Είναι όμως μία ενιαία οντότητα το χωροχρονικό συνεχές ή μπορούν να υπάρχουν και ανεξάρτητα αυτά τα δύο? Όχι. Ανεξάρτητα θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε στην κλασική φυσική. Έτσι. Δηλαδή άμα πάμε σε καθημερινές ταχύτητες, τότε δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις του Αϊνστάιν για να δούμε πώς κινείται ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Εκ των πραγμάτων πάμε στην κλασική φυσική, όπου ο χρόνος είναι ανεξάρτητος από το χώρο. Ναι. Στην κλασική φυσική. Και κατ' εσένα ένα τελευταίο ερώτημα και κλείνουμε. Είναι ορθό να χρησιμοποιούμε τη λέξη δημιουργία όταν αναφερόμαστε στο σύμπαν? Κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, κάνουν μια απλοϊκή σκέψη και λένε για να υπάρχει κάτι, κάποιος πρέπει να το έχει δημιουργήσει. Βλέπουν το ρολόι και λένε το έφτιαξε, το σχεδίασε ο ρολογοποιός και μάλιστα για ένα σκοπό, να δείχνει την ώρα. Αυτό είναι το λεγόμενο τελεολογικό επιχείρημα. Παραλληλίζουν το σύμπαν δηλαδή με ένα κατασκεύασμα που έχει κατασκευαστεί και σκοπό ύπαρξης. Κατ' εσένα το σύμπαν απαιτεί δημιουργό? Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Χόκκιν. Ο Χόκκιν λοιπόν είπε ότι το σύμπαν από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, δεν μπορώ να πω για τη στιγμή μηδέν και κανένας δεν μπορεί να πει, έτσι. Δεν εμπλέκουμε την επιστήμη με τη θρησκεία, το είπαμε αυτό. Και από τη στιγμή που δημιουργήθηκε δεν είχε ανάγκη κανέναν να παρέμβει για το πώς θα λειτουργήσει. Λειτουργήσε με βάση τους φυσικούς νόμους χωρίς απολύτως καμία παρέμβαση. Ναι. Αυτή καθεαυτή η στιγμή της δημιουργίας η φυσική δεν μπορεί να πάρει θέση. Έτσι. Και από εκεί και πέρα οτιδήποτε υποθεί, έτσι, δεν δικαιολογεί όμως την μετέπειτα εξέλιξη, έτσι. Ναι. Αυτό είπε ο Χόκκιν, αυτό πιστεύω κι εγώ. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν στον τεϊστικό Θεό που δίνει την όθηση να φτιαχτεί το σύμπαν και μετά απομακρύνεται, δεν ξανασχολείται. Υπάρχει κι αυτό. Ενδεχομένως. Αλλά το ότι δεν ασχολείται μετά είναι σίγουρο. Ναι. Τώρα, το τι έγινε στην αρχή, έτσι, ούτε η επιστήμη μπορεί να δώσει απάντηση. Μήπως όμως πρέπει να διώξουμε από το μυαλό μας την έννοια της στιγμής δημιουργίας? Μήπως, γιατί έχουμε κολλήσει ότι υπήρχε στιγμή δημιουργίας? Ήδη αυτό οι αστροφυσικοί και οι κοσμολόγοι, έτσι, το αποφεύγουν, σου λέει τέλος, δεν ασχολούμαι με την αρχή, εγώ σου απαντάω επιστημονικά αυτά που ξέρω. Τέλος. Έτσι, εάν σε ένα αστροφυσικό κάνεις μία ερώτηση για το μηδέν, θα την αποφύγει. Και δικαίως. Ωραία. Να πούμε κάποια λόγια και να σας αποχαιρετήσουμε. Οι καλύτεροι δάσκαλοι δεν είναι αυτοί που παρέχουν όλες τις απαντήσεις.
είναι εκείνοι που ενθουσιάζονται από ερωτήματα που δεν γνωρίζουν την απάντηση. Εκείνοι που μαθαίνουν στα παιδιά να αμφισβητούν ακόμη και όσα οι ίδιοι τα διδάσκουν. Ρίτσαρντ Φάινμαν. Ρίτσαρντ, πολλοί μαζί τα έχουν πει αυτά. Ευχαριστούμε. Ο Φάινμαν το είπε ως εξής. Ναι. Λέει, προτιμώ να έχω ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις παρά να έχω απαντήσεις χωρίς ερωτήσεις. Δηλαδή σαν να λέει ότι να πει κάποιος το έφτιαξε ο λογοποιός τέλος και να μην μπει στη διαδικασία να το εξηγήσει. Ακριβώς. Δεν θέλω απαντήσεις, λέει, δεν θέλω απαντήσεις που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Κάπως έτσι, ναι. Ναι. Το νόημα είναι αυτό. Ίδιο. Ευχαριστούμε, yeah. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ραμαντά για την άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη και συζήτηση. Να είστε όλοι καλά. Καλή πρωτοχρονιά, Άρη μου, αγαπημένε. Επίσης και σε όλους τους φίλους.